Αλλά ξέρεις λίγο την πλάτη γιατί δεν χωράω εγώ εδώ πίσω. Αλλά και είναι τεράστιο. Τι είναι όλο το αμάξι μπροστά, περίμενε. Πού είναι το μπροστά. Όσο πάμε μπροστά θα βάζω. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Ναι. Άμα θες ακούς την πλάτη, άμα βολεύεις, ό,τι γουστάρεις. Έχουμε γεμίσει λαμπορκίνες εδώ πέρα. Και ένα GTR, δύο δευτερόλεπτα μετά τη λαμπορκίνη. Μες στην κίνηση εδώ. Και δες τι ωραία που περάμε στην Αγγλία, Dark V πινακίδα. Darth Vader, μαλάκα. Και εκεί που βλέπετε τα σπιτάκια αυτά που λέω που μου αρέσουν και στο βάθος βλέπετε κάτι να ψήσεις ξανικά. Μπαπ West London. Μπαπ the Mile. Μπαπ DNA Real Estate. Μπαπ Μπαπ από πίσω να περάσαμε. Και κτίρια είναι όλα αυτά. Και εμείς είμαστε απλά ψηλά. Μαλάκες, ναι. Μια που είμαστε εδώ πέρα βλέπουμε κάποια σπιτάκια αυτά που μου αρέσουν. Το οποίο κάνει 1.700 λίρες τη βδομάδα. 1.700.000. Α, αυτό είναι πώληση. Και αυτό είναι 5,5 εκατομμύρια. Από εδώ είναι για πώληση. Ναι. Και από εκεί έχουμε αυτά που είναι τα οποία νοικιάζονται. 923 λίρες την εβδομάδα, αυτό το ωραίο το σπιτάκι. Έχουμε μία, δύο τέτοιες Nissan και μία που φοράει το αμάξι, τρεις. Έχουμε τέσσερις αυτές, οι μόνες που είναι τετράδα. Και έχουμε και κάτω-κάτω ένα έχει εδώ και μία στο αμάξι που είναι αυτές οι κάτι ωραίες. Ξέρεις εκεί που έχει το ασφαλές, παιδιά, από εκεί έχει κάτι μέσα ασφαλές, ξέρω τι είναι, μάλλον ασφαλές. Δεν ξέρω πώς θα το βγάλουμε στην Ελλάδα, φίλε. Του κόψουμε τροχό, δείτε εδώ πέρα. Βγήκαν όλες οι άλλες. Αυτή εδώ πέρα είναι ασφαλείας. Να σου πω κάτι, πίσω έχει κάτι κλειδιά και κάτι μπουλόνια, κάτι αηδίες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Μα έτσι πως γυρίζει. Τώρα δεν υπάρχει πρόσφαση να γυρίσει. Ναι. Φαγώθηκε. Κάτσε κι εγώ μία της ευχαριστώ. Σαν τον BMW, σαν τον BMW κάνει. Θα το βλέπεις το μοντάζ και θα τρελαίνετε. Κάνε και λίγο έτσι, σαν τις γκόμενες. Όχι. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Είναι Κυριακή, καθυστερήσαμε πολύ. Βάλαμε βέβαια όλο το μπάντικ πάνω, δηλαδή προφυλακτήρες του Skyline. Το μόνο μας έχει μείνει τώρα Skyline είναι να αλλάξουμε ζάντες για να έχει τέσσερις σωστές. Αυτές που θα πάρουμε δηλαδή στην Ελλάδα. Και αυτό. Και να δούμε λίγο γιατί έχουν κλειδώσει τα φρένα, αν είναι το υδραυλικό. Αυτό θα γίνει το απόγευμα. Γιατί δεν έχουμε εργαλεία και γρήλο και περιμένουμε κάποιος να τα φέρει. Ο οποίος καθυστέρησε και θα έρθει το απόγευμα. Θα πάμε με το τάγκ εδώ τώρα Λονδίνο. Να δούμε κανένα Big Ben, να το παίξουμε Λονδρέζι, να πούμε Yo. It's tea time, sitting comfortably. Under the bridge. Ωχ, κουνείτε. Κουνηθήκαν ολόκληρα, Μάκη. Στρίψε λίγο δεξιά-αριστερά. Στρίψε το τιμόνι δεξιά εντελώς. Τίπα, φύγε, βγες. Yes. Το θηρίο. Κάτσε να μπω λίγο, περίμενε. Περίμενε. Όπα, sorry. Όχι, βάλω πράγματα εδώ. Βάλω όλα τα τζιμπράγκαλα εδώ, τζιμπραγκαλέισον. Και για να ανέβεις εδώ πρέπει να πατήσεις το πεζούλι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πεζούλι. Κράτα δύο λεπτά. Να κυμνωθώ. Βλέπω τα κινητά. Θα σκάσουμε στη διαδρομή. Αναλυσάρα όμως. Πάω να εξάγω πολιτισμό με την μπλούζα Ρε Γκαράζ. Στο Big Ben. Στο Big το Ben. Βάλτε και αυτά κάπου εκεί. Και στο London Bridge. Στο London Bridge. Αλέξη, πες λίγο την πλάτη γιατί δεν χωράω εδώ πίσω. Αλλά και είναι τεράστιο. Τι είναι όλο το αμάξι μπροστά, περίμενε. Πού είναι εδώ μπροστά. Όσο πάμε μπροστά θα βάζω. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Ναι. Άμα θες ακούς την πλάτη, άμα βολεύεις, ό,τι γουστάρεις. Έτσι πρέπει. Θερμενόμενο θέλουμε. Ποιος έχει βάλει τη μέση, αυτή είναι η μέση. Όχι, αυτό είναι το κεφάλι, η μέση είναι αυτό. Η μέση από κάτω πώς την έχουν κάνει, σκάλι. Πώς πας το. Η μέση έχει λάμπαρ σαπόρτ, μου έχει βγάλει τα σποδηλική στήλη. Πώς φεύγει αυτό. Ε. Έλα ρε. Τι έλα ρε. Μαλάκα, πού μπήκες. Ναι, εδώ στη μέση, σποδηλική στήλη έχει βγει μπροστά όλα αυτά. Μήπως είναι κάτω από το κάθισμα εκεί πέρα στο. Εδώ. Θες να ανθώ δηλαδή. Όχι. Ενοχλεί από. Τι
Παπάρια. Εδώ, αυτό, στη μέση, εδώ. Ναι, απλά πώς γίνεται. Εκεί δεν έχει. Ε. Να δεις πώς έχει βγει αυτό το πράγμα. Το βλέπεις, κάπως το έχει βάλει. Μήπως είναι μπρος πίσω εδώ. Όχι, αυτό είναι πλάτη. Αυτό είναι μπρος πίσω. Αλέξη, παιδιά, νιώθει... Α, σηκώνει αυτό. Αυτό είναι καλά. Το σπάστο. Και αυτό τι κάνει. Τίποτα. Τίποτα. Το κεφάλι. Δεν βάζει το κεφάλι, ρε. Το προσκέφαλο. Χαλάκα. Τι ρε. Τι ρε. Τι πω, κάτι παίζει με το λάμπαρ. Σαν το έχει, πού να το έχει. Δεν το έχει. Τέλος πάντων, περίεργα χάλια αμάξια. Άντε. Λοιπόν, το βρήκαμε. Το λάμπαρ δεν είναι από εδώ. Δηλαδή αυτό πάλι γιατί, για ποιο λόγο. Τα έχει κάνει όλα, κάνει αυτό να κάνει μπρος-πίσω και να σου βγάζει το λάμπαρ. Το έχουν βάλει μέσα από εδώ. Πρέπει να μπει με τα μενού από εδώ πέρα. Το δικό σου είναι αυτό που είναι 0 και το δικό μου είναι 3 και 5 το έχουν βάλει. Και το κουνά πάνω κάτω, είδε τώρα. 4, 5 κάτω θέλω. Όχι, το θέλω πίσω. Άνα, γεια σου. Και κάτω. Άρα για σφλατ. Ε, ναι, λες και γεωσφιαλγία αυτή που γίνανε μέσα. Εντάξει. Είναι και τάτσι, όχι. Μπακ από εδώ. Μπακ, μπακ, μπακ. Και τώρα είμαστε εκεί. Εντάξει. Για το εσωτερικό δεν έχω να πω κάτι. Είναι σπορ και κυριλέ μαζί και πρακτικό. Είναι πολύ ωραίο, δεν το συζητάω. Εντάξει, δεν είναι τόσο future σαν το G-Class που είχε τα... Έχει φώτα και αυτό σβηστά το βράδυ, κρυφά. Έχει. Έχει, ναι, το θέμα είναι ότι brass aluminium, δηλαδή το αμάξι είναι όλο δέρμα. Αυτό και μόνο respect. Εντάξει, είναι όλο δέρμα. Άμα δεν είναι αυτό, ποιο θα είναι. Ναι, δεν ξέρω το απλό, όχι το AMG, αν είναι... Δεν είναι δέρμα, αλλά είναι... Μαλακό πλαστικό. Εδώ πάντως και είναι όχι απλά δέρμα, είναι δέρμα που βουλιάζει, το βλέπετε. Μαλακό. Μαλακό, κάνει... Μένει το δάχτυλο. Το βλέπετε. Είναι όλο, όλο, όταν λέμε όλο, 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 όλο. Δεν έχει σημείο που να πιάσει και να μην είναι δέρμα. Σε αυτό και μόνο, respect. Μέχρι και εδώ, που είναι δύσκολο σημείο και δεν έχω ξαναδεί σαν αμάξι, είναι δέρμα. Βέβαια, την έφαγε εδώ, ας πούμε, ξέρω από χρήση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ είναι το μόνο σημείο που εγώ δέχομαι να έχει πλαστικό. Όπως εδώ, ας πούμε, κάτω. Γιατί είναι σημείο που θα το γρατζουνίσει. Το χαμηλά, θα βάλει πράγματα, θα χτυπήσει τα πόδια. Άρα όλα αυτά φτιάχνουν δέρμα και εδώ. Respect. Respect. Πόσο κάνει το εργαλείο? Γύρω στα 40 τώρα. Α, ναι, μόνο. Όχι, μάγκες, για 40 παίρνεις πολύ αμάξι. Mm. Παίρνεις πολύ αμάξι. Και τα άλογα? Γύρω στα 600. Παίρνεις πολύ αμάξι. Και το εσωτερικό είναι άψογο. Και η πανοραμική είναι αντεγιά. Ναι, πολύ ωραία. Ουρανό. Είναι πολύ συλλεκτικό Mercedes πλέον, είναι του 16. Mm. Αλλά βγάζει πολλά άλογα περισσότερα από τα καινούργια. Και ήχο, βέβαια. Mm. Και τώρα, εγώ τα ακούμε. Ωραία. ITV contract required. Few tickets valid Sunday to Thursday. I'll come for a more ugly game. You know you're not getting Christmas decks from TK Maxx. Yeah. We'll go chestnuts for home sets. Κλασικά αερανάρτηση, βάρκα γυαλό, γυαλό βάρκα. Σαν του Μίτσου το. Πώς το λέγανε, CLS. Του Μίτσου το μεγάλο που είχε. CLS και εκείνο αερανάρτηση στην εθνική. Πήγαινε σαν τρελό και το αμάξι. Αυτό φοράει όμως 325 πίσω. Φίλε, η αερανάρτηση όμως από ό,τι είδες δεν είναι για. Για να πει ότι έχω ανάρτηση. Θέλω να το βάλουμε στο σπορτ λίγο να σε να κουστάρει. Ρε φίλε και στο σπορτ. Εντάξει, τι να πω, άντε το βάλε σπορτ. Έχει φίξουν όλα τώρα. Τη μούνια, αφήσει. Θα δούμε. Και ο Μίτσος είχε διαφορά το πήγαινε το σπορτ του Sport Plus. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά τα μάξι είναι λίγο wobbly με την αναρτήση. Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Εντάξει, έσφιξε. Δεν το συζητάω. Έχει σήματα πίσω. Ναι, ναι. Έσφιξε. Έσφιξε αρκετά βασικά. Όπα, κάτσε. Λωρίδες, αλλάζει έτσι. Μα σκοτώσει, έχουν και παιδί. Και παιδί. Γάμο. Δεν σημαίνει να κυνηγήσει το κούπερες. Το countryman κιόλας, δεν τρέπεσαι. Countryman κυνηγάς, δεν τρέπεσαι. Δηλαδή βρες κανένα εκκλησία, καλά σε λίγο. Λοιπόν, εντάξει, καλά είμαστε. Πόσο χιλιάδες είμαστε τώρα? 118. Εντάξει, καλά είμαστε 118. Ναι, έσφιξε. Εντάξει, πρέπει να παραδεχτώ τώρα έσφιξε. Αλλά πριν που το έχεις το normal, με το πάτσι λίγο γκάζι, το αμάξι. Πάλι βέβαια είναι λίγο, το καταλαβαίνεις έτσι. Η αναρτήση, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να είναι σαν μια μηχανική αναρτήση. Αλλά είναι πολύ πιο άνετη και τη ρυθμίζεις. Το CX δεν υπάρχει. Καλύτερο αμάξι δεν υπάρχει. Εδώ τώρα θα βάλω. Το F34 είναι το καλύτερο, ρε. Έλα τώρα. Κάτι πράσινο βλέπω μπροστά, το βλέπεις. Είναι και παλιό, αντίκα. Μίνι
ζήσω λίγο σαν Λαβρέζος. Εντάξει, Λαμπορκίνη εδώ πέρα. Η Λαμπορκίνη εδώ πέρα είναι λες και είναι καριδότσουφλα. Τρεις έχουμε δει μέχρι τώρα σε μια μέρα. Αυτή ποια είναι. Έχουμε γεμίσει λαμπορκίνες εδώ πέρα. Κάστρο θέλει μπροστά εδώ. Εντάξει, καλά πας. Με το focus. Τη Sony, θα την πετάξω αυτή τη Sony πραγματικά. Θα την πετάξω και θα πάρω iPhone. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα παρατάω όλα και παίρνω iPhone. Μπρα. Τι διαφορετικό αμάξι ρε φίλε. Τι διαφορετικό αμάξι από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Και ένα GTR, δύο δευτερόλεπτα μετά τη Lamborghini. Μες στην κίνηση εδώ. Και δες τι ώρα που περνάμε στην Αγγλία. Dark V πινάκιδα. Dark Vader μάλλον. Αλλά Dark Vader, όχι ο Dark Vader. Τι να πω, ότι έχεις όλα αυτά τα εργαλεία εδώ πάνω. Και στην Αγγλία που νόμιζα ότι θα πηγαίνεις στη Autobahn. Εντάξει, με όριο βέβαια. Κίνηση από εδώ, κίνηση από την άλλη, δεν πηγαίνει για την άλλη. Και πηγαίνουμε με πόσα, 40 μίλια, δηλαδή 60. Στην εθνική με 60. Είναι ένα θέμα, παιδιά, είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, κάνουν έργα βέβαια εδώ πέρα, αλλά όλο κάπου κάνουν έργα από ό,τι έχω δει τις μέρες. Οπότε, γι' αυτό όταν βλέπαμε τις αποστάσεις για να προγραμματίσουμε λίγο την κινητικότητά μας πριν έρθουμε εδώ πέρα, έβλεπα 60 χιλιόμετρα, 60 μίλια, ξέρω εγώ, 100 χιλιόμετρα με 90 μακριά, που στην Ελλάδα το κάνεις Χαλκιδική, ξέρω εγώ, Εθνική προσθετικά το κάνεις κάτω από μια ώρα, 50 λεπτά, 40 λεπτά με 130-120 πηγαίνοντας. Εδώ πέρα έλεγε μια ώρα και 45 λεπτά και έλεγα, μαλάκα, τι κάνουνε, πώς πηγαίνουνε σημειωτών. Και όμως πηγαίνουνε σημειωτών. Εντάξει, παρά τα αυτά, έχει ωραία εργαλεία. Έλα μη μου στρίβεις τώρα. Το πατάει. Άιντα, βγήκε στην άλλη γραμμή. Μαλάκα θόρυβο. Βγήκε στην άλλη γραμμή, ο Θεός. Ο καημένος κρατιέται τόση ώρα σου λέει κάπου απατήσω την τρέλα σας. Τι είναι αυτό, μπροστά. Άστρο Μάρτιν, Τζάγκουαρ της κατά. Great Britain. Πιάσα από τα δεξιά. Α, ναι, ήθελα να ένα σου. What is this? I don't know. Και αυτό τι πινακίδες έχει, άλλες. Α, έλα. Ατύχημα. Οπότε όλοι με 40, τα κεφάλια μέσα. Τι είναι το 40, πόσο είναι, 60. Με 60. Οκ, okay. Στην εθνική σκεφτείτε να είστε Εγνατία που πηγαίνεις με 130. Εδώ το όριο βέβαια είναι 70, το maximum όταν σε έχουν ελεύθερο. Το οποίο είναι 115 χιλιόμετρα, ήδη χαμηλό ας πούμε. Ο δρόμος είναι όντως ποιότητα Εγνατία. Μπορεί και λίγο χειρότερα σε κάποια σημεία. Η Εγνατία δικιά μας είναι πολύ καλή σε σχέση. Απλά σκεφτείς την Εγνατία που πηγαίνεις και συνέχεια κάθε τόσο κελικάκι, κάθε 3 χιλιόμετρα, 5, να σου λέει έχει ατύχημα, να σου λέει έχει έργα, έχει αυτό, έχει τ' άλλο και να σε πηγαίνει. Πάμε αριστερά με το ατύχημα. Έλα, είμαστε κατίνες, πάμε αριστερά. Είμαστε κατίνες, είμαστε Greek κατίνες. Τι έφυγε, Μερσεντές.
Mercedes. Τι τα παίρνετε αυτά τα Mercedes. Να κακή έκανε. Μαλάκι καρφώθηκε. Καλά πήγε αυτό. Πάει το 250. Αυτή και τα λαφτικά στην Ελλάδα. Θα το πάρουμε. Γυναίκα ήταν. Κλαίει και μια γυναίκα κοκκινομάδα. Ήταν έκλαιγε στο τηλέφωνο. Άντρα μου! Άντρα μου, θα πάει το αμάξι! Δεν ξέρω τι έγινε! Έχουμε μια αληφή θέλη μου. Ναι, ναι. Joel, Joel, the car, the car... I crashed the car. Did Joel think? I turned left, it went right. I don't know what's wrong. Don't worry, my dear, don't worry. It just needs an aliphi. A cream. Aliphi? A cream. Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χιούμορ, παιδιά. Εντάξει, η γυναίκα περνάει δύσκολα τώρα, αλλά το χιούμορ περνάει στη ζωή μας. Μην μου γίνετε όλοι ευαισθητούλιδες, snowflakes. Εντάξει, καλά αφού ήταν και δεν είχαμε κάτι χοντρό. Όλοι ήταν όρθιοι εκεί πέρα, δεν ήταν κανένα πεταμένο κάτω. Οπότε, εντάξει, όλα καλά. Τα σίδερα φτιάχνονται. Δεν βγήκε, Από Mercedes γι' αυτό πήγε. Δεν βγήκε από. FD. Δεν θα πω τίποτα. Από FD δεν θα βγαίνει. Δεν θα βγαίνει. Από FD δεν θα βγαίνει. Μας έχει πει ο Θεός Μίτσου γι' αυτά. Ας, οπ, ανεμογεννήτρια. Πλάκα πρώτη βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι. Τι. Ανεμογεννήτρια. Και είναι και χαμηλή λίγο. Χαμηλή δεν είναι. Θα βρούμε πρόσφυγα. Αυτή την έχει βάλει πάνω στο κτίριο. Φίλε, είναι κανένα κτίριο εργοστάσιο. Ναι, ναι, πάνω στο εργοστάσιο. Λέει τι να βάλουμε πάνω μας να γυρνάει. Μια ανεμογεννήτρια. Και άμα γίνει καμιά μαγική φύγη, πάει όλο το κτίριο. Όλοι εργάτες μέσα, γκραπ. Είχαμε ένα τύχημα, μας έφυγε ανεμογεννήτρια. Ποιο τι εταιρεία μπορεί να το έχει βάλει αυτό το εργοστάσιο έτσι τώρα. Αλήθεια. Δεν είναι. Αυτές που είναι ελεύθερες έξω, ας πούμε, σε χωράφι, κάποιο εργοστάσιο εδώ την έχει βάλει από πάνω τους. Εδώ δεν καίνεται τα δάση για να βάλουν. Μαλάκες είναι. Από τόσο κοντά πρώτη φορά βλέπω, παιδιά. Η αλήθεια είναι. Δύο. Τόσο κοντά. Και είναι και μικρή αυτή, να ξέρεις. Μαλάκα, it's huge. Τι λέει, Ecotricity. Καλά, ναι, τα κοστίζω. Οκ. Εδώ περνάμε έξω το Heathrow, το οποίο είναι τεράστιο, όλοι αυτό λένε. Βλέπει τα αεροπλάνα κατεβαίνουν, ανεβαίνουν, φεύγει ένα από εκεί. Τώρα έρχεται ένα άλλο από εκεί. Άμα κοιτάξει γύρω-γύρω, αεροπλάνα έχει. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ, θα φύγουμε από Bristol. Yeah. Ναι, δυτικά. Γιατί ήταν πιο φθηνή. Και πιο κοντά μας. Ναι, και πιο κοντά. Οπότε βόλεψη για να μην ξανατρέχουμε Λονδίνο αύριο. Πρέπει να είναι γύρω, φεύγει από εκεί. Ένα άλλο έφυγε από εκεί. Δηλαδή πρέπει να είναι γύρω-γύρω όλο το Heathrow. Λένε ότι είναι τεράστιο, αλλά το βλέπει. Είναι μίλιο, ρε μαλάκα. Δες. Πώς τρίβει τώρα. Για παιδιά, όντως, πρώτη μέρα ήλιο μετά από τρεις μέρες. Langley. Πάμε στο Langley. Εντάξει, πολύ τα συμπαθώ τα σπιτάκια τα αγγλικά, ε. Τα... που έχουν όλοι. Central London, Mi 4, Mi 25, Langley, Heathrow. Οκ, okay. Και κίνηση, κλασικά. Δείτε τα κούπρα πώς τα έχουν εδώ. Δύο. Ένα εδώ, ένα ολόιδιο εδώ. Όχι, είσαι σπάνιος, δεν είναι κάτι... Εντάξει, όλα ίδιο χρώμα αυτά εδώ πέρα. Είναι διαφορετικό, έχει τα μπλε. Ναι, εντάξει, μα έψει τώρα την άλλο πράγμα. Και τα Discover εδώ με τα Qashqai. Αυτό τι χρώμα. Τζουκ. Δείτε το Defender με το Smart. Ήταν λες και εντάξει, τεράστιο το Defender. Θηρίο, τάγκ. Άρα να το δούμε. Εντάξει, τεράστιο και τετράγωνο. G-Class. Πιο μεγάλο από G-Class. Δείτε δίπλα σε ήδη μεγάλο αμάξι. Πώς είναι. Ένα ταξί ρε μαλακά. Είδαμε ξένο ταξί πρώτη φορά. Αγγλικό. Όχι δεν είναι ταξί αυτό. Ταξί. Λάκκα. Και κάνει και τη μύτη το βρωμιάρης. Κάτσε γιατί τι είναι η κόκκινη λωρίδα. Τι είμαστε. Κόκκινη λωρίδα τι είναι. Κάτι κόκκινη λωρίδα τι είναι, που είναι εδώ, άσχετο δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι. Α, απλή μάστα, καμπριό. Οκ. Και εκεί που βλέπετε τα σπιτάκια αυτά που λέω που μου αρέσουνε και στο βάθος βλέπετε κάτι ουρανοξύς, ξαφνικά, μπαπ, West London, μπαπ, the mile, μπαπ, DNA real estate, μπαπ, μπαπ από πίσω να περάσαμε και
κτίρια είναι όλα αυτά. Και εμείς είμαστε απλά ψηλά. Μαλάκες, ναι. Και αυτά είναι αναγερθήντα. Και εδώ, φανταστείτε, η εκκλησία εδώ πόσο ψηλά είμαστε. Στο καμπαναριό. Δεν είναι contrast αυτό τώρα, που εδώ έχεις τα παλιά τα κλασικά τα σπίτια, τα λονδρέζικα. Γιατί έχει ο και ξαφνικά από εδώ έχεις τον ανοξιστοποιείς στο... Google Pix όλο αυτό, ρε, Στέφανε, μην τώρα. Ναι. Στέφανε, έχουν μείνει λίγο πίσω εδώ πέρα αυτοί. Ακόμα το 8 ασχολούνται. Audi. Έτσι, στη Γερμανία πέρασε έναν δρόμο. Autobahn ήταν και ξαφνικά περνούσε, σηκωνόταν και ήταν δεξιά-αριστερά ο ανοξιστής. Όπω μαλάκα, τι φάση. Οκ, okay, καλά πάει αυτό. Και Mercedes. Audi. Στην Audi, φίλε, παίρνεις φορά, πηδάς από τη γέφυρα και μπαίνεις μέσα στο... Έχει παλιά μοντέλα μέσα, δες. Δεν ξέρω, ξέρω. Τι έχει μέσα. Πάνω. Α, ναι, ω. Δείτε. Τα βλέπετε. Ω, ρε, 4. Ναι, ρε. Ω, ναι. Ω. Δείτε. Βλέπετε. Ωραίο. Κουάτρο. Ωραία μαλάκα το χρήμα. Πάρε κινητό. Πάρε κινητό. Όχι, πάρε κινητό να κάνουμε τέτοιο. TikTok, TikTok. TikTok λέω. Insta. Εργατικές κατοικίες ο ανοξίστες. Οκ. Ε, για όλους. Ναι, δες τις υπέρα. Τις βλέπεις, είναι όλες ίδιες. Μπράβο. Απλά πρέπει το focus, κάτσε να κάνω ένα clear, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις θέλεις clear. Και τράβα. Ωπ, τώρα πήγαμε κάτω. Hey, μας έχεις φέρει εδώ κάτω στα καταγόγια, από εκεί που ήμασταν πάνω στην Εθνική και βλέπουμε τους ανανοξίστες, μας έφερε στα καταγόγια τώρα. Τι φάση. London. Να τα πω, τα lime ρε που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και τα διώξαμε, τα πετούσαμε στο θερμαϊκό μέσα. Τα πετούσαμε στο θερμαϊκό, να το. Τα κάναμε καλή δουλίτσα. Από δειλατάκια. Έτσι. Okay. Δεν έχει μείνει τίποτα τώρα από αυτό. Το lime, ναι, έφυγε. Τώρα ήρθε μια άλλη. Θυμήθηκε να ήρθε μια άλλη. Ναι. Εταιρεία. 12 minutes to go. It's due time. Σε δεν κάνω το πλήρη. Now you say good afternoon, not good morning. Κάμερα σαν τις τηλεοράσεις παλιές στις τετράγωνες. Τραβάει, εντάξει. Δεν ξεφωνάει. Βλέπει πίσω, δεν ξεφωνάει. Ταβάει, ταβάει. Καιρό να το πω αυτό, ταβάει. Στο θύμισε, άμα. Οκ. Αυτό τώρα τι είναι εδώ το τσουνί που έχουμε εδώ. Αυτό είναι διαφήμιση, ρε. Ένας πυλώνας διαφήμιση. Πρέπει να βάλω μια διαφήμιση στο ροκοτέλο εδώ πέρα, σοβαρευτούν τα πράγματα λίγο. Είμαστε στο ground floor, δεν έχω μπερδευτεί. Πάλι βλέπω κάποια, είναι ακόμη πιο κάτω το ground floor. Παιδιά έχουν τόσες πολλά επίπεδα δρόμων, πάνω κάτω, που δεν ξέρεις αν είσαι κάτω-κάτω κάτω, ή και πιο κάτω, ναι. Δεν μπερδεύτηκα κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή εγώ μπερδεύτηκα με την έννοια ότι λέω. Ήμασταν πάνω, βλέπαμε τις κορυφές από τους ανοξίστες, αλλά λες ότι ήταν πολυκατοικία. Και μετά κατεβαίνεις, βλέπεις ότι είσαι στη μέση του ανοξίστη. Και πιο κάτω. Και μετά κατεβαίνεις, στο ακόμα πιο κάτω, εκεί που κατεβήκαμε στην αρχή του βίντεο, και λες ότι τώρα είμαι τέρμα κάτω. Αλλά ακόμα και η Volvo, ας πούμε, βλέπεις ότι είναι, έχει δύο ρόφους κάτω. Mm. Δες, εκεί πιο κάτω. Παίζουν στο ύψος εδώ πέρα, επειδή δεν έχουμε παράβο κίνηση. Όχι, δεν κρατάω. Έχει πολλά. Πεθαίνουν πολύ εδώ πέρα. Πεθαίνανε πολύ εδώ πέρα από παλιά σου. Μιλάμε τις ταφόπλακες και στις έτσι ξέρεις. Ορθίες. Κάνουμε γύρισμα στο νεκροταφείο. Αυτό είναι διαφορά. Αχ, τα σπιτάκια πάλι. Η δήλωση του ανοξίστε. Αυτό μπορεί να κάνει και ένα εκατομμύριο. Εδώ δίπλα. Δεν είσαι τι ωραία που είναι όμως αυτά. Νομίζω ότι είσαι. Ενώ είσαι Λονδίνο τώρα προάστια, είμαστε ακριβώς Λονδίνου. Ποια ζώνη είμαστε εδώ, έχεις ιδέα. Ζώνη 2. Ζώνη 2 είμαστε. Αντιγράφητο. Βίτα. Ωραία. Είσαι ζώνη 2, είσαι Λονδίνο ουσιαστικά, δηλαδή στην πρώτη περιφερειακή του Λονδίνου και έχεις αυτά τα σπιτάκια παντού. Το οποίο λες, νομίζω ότι είσαι χωριό, δεν νομίζω ότι είσαι χωριό. Ναι. Και γυρνάς το κεφάλι σου πίσω. Να γυρίσουμε.
πίσω εκεί. Και βλέπεις τις κορυφές από ουρανοξύστες, οι οποίοι είναι στο 500 μέτρα, ξέρω. Δες τι ωραία εδώ τα σπίτια, ε. Φίλε. Ω, φέρε. Κάτι έχει εκεί μας, κάτι περίεργο. Παράθυρο. Ξέρω εγώ. Άτομ ήταν οι γνώστε, ξέρετε. Γράψτε από κάτω τι ήταν. Court, Tudor Court. Αυτό είναι δικαστήριο, τώρα έρχεσαι εδώ πέρα. Αχ, αυτά δες τα. Εδώ θέλω, Tudor Way, εδώ θέλω να μείνω. Αν πάρει σπιτάκι εδώ, εργοτέλ. Να ζήσουμε τον ερωτά μα. Ναι, και πάρκινγκ μπροστά. Εντάξει, εγώ ζήσω τον ερωτά μου, εσύ μάλλον. Θα πάρω τα μάξι μετά, θα σε πετάξω. Εκμετάλλευση αυτά είναι. Δες τα ρημαλάκα τι ωραία που είναι. Ό,τι σήμερα. Μαλάκες, τι είναι, τι φάση. Θα κατεβώ. Ναι, κατέβα. Μην βρούμε καμία ζωντά. Μα κατέβεις, όχι, μπορείς να πεις από το παράθυρο, ρε. Τι, δεν βλέπω κάτω το παράθυρο. Αν έχω κενό, ρε, τι. Έχεις κενό από εκεί. Από εδώ είσαι οκ. Και από εδώ ευθεία. Δείξε τι αυτό μόλις το περάσουμε, τι... Θα το δούμε, μπορείς να βάλεις στο κάμερα. Είναι για να μην μπαίνουνε φορτηγά. Τι φορτηγά, παιδιά, περάσεις σχηματισμένα από το θηρίο. Πέρασες. Αυτό, ναι. Κάτσε, δείτε εδώ. Έχει ένα στένεμα. Δες τα σπίτια εδώ, μαλάκα. Απίστευτο. Εν μαξί, εδώ μπήκαμε στη ζώνη που είχε... Τι γίνεται με τα μάξια, δείτε εδώ. Τι είναι αυτή, τι μπέμπα. UK. Μπήκαμε σε μια ζώνη εδώ, στην οποία απαγορεύεται να μπουνε diesel φορτηγά, εννοείται diesel και Euro 5 αμάξια. Diesel Euro 5. Ναι. Βενζίνη μπαίνουν όλα. Βενζίνη, ναι, πετρέλαιο. Ό,τι είναι Euro 5 και ό,τι είναι diesel Euro 5. Άρα και τη βενζίνη ήταν Euro 5 τα πρώτα, ναι, που να μπουνε. Ναι. Άρα ό,τι παλιό, ρυπογόνο και καλά, δεν μπαίνεις. 20, αν είναι δυνατόν. Και είχε παντού αυτά τα choke points για να μπορούν να μπουν στην περιοχή εδώ πέρα τα φορτηγά. Δεν, να αγοράσεις. Εμείς οριστήκαμε να πούμε η αλήθεια. Το θέμα είναι. Ωπ, ένα Prius, ρε φίλε. Το πρώτο που βλέπω. Δύο Prius. Τα πρώτα Prius που είδαμε ήταν δύο μαζί. Σου λέει δοκινούμαστε ελεύθερα, αυτή υποθέτω. Και είναι Uber. Uber drivers. Αλήθεια. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι. Και Tesla. Ενώ έγινε ένα μεγάλο μπαμ σε όλη την Ευρώπη με τα diesel το 2000 που όλοι λέγανε diesel, πάρτε diesel. Οι εταιρείες κανονικά επενδύσαν σε diesel, βγάζαν μοτέρ diesel. Θυμάστε τι είχε γίνει έτσι για να μας ψήσει ότι το παιδάκι τι είναι, γιατί νομίζω ότι έχει παιδιά για να σταματάς. Άνετα. Πόπο, άτι, απουστιά. Αγαλματάκια από παιδάκια για να νομίζω ότι έχει παιδιά. Εγώ τσίμπησα, νομίζω παιδάκια. Αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων είναι ότι ενώ έγινε όλο αυτό το ταβαντούρι. Όπως τώρα γίνεται με ηλεκτροκίνηση, βέβαια άλλο πράγμα. Εγώ στο diesel πίστευα ότι είναι franchise, φίλε, ότι είναι marketing κόλπο για να σε κάνουν να πάρεις ξανά να τονωθεί η αγορά με αμάξι. Γιατί είχαν τότε τελματώσει λίγο τα βενζινοκίνητα και σου λέει τι θα κάνουμε, τους πάμε στο diesel. Δεν καίει πολύ, λιγότερη κατανάλωση, πιο φθηνό ήταν το diesel. Έγινε ο χαμός και ξαφνικά συνειδητοποίησαν να είναι ξεχάσμαστο, ας πούμε, ότι όμως βγάζει κάτι σωματίδι που δεν τα είχαμε υπολογίσει. Δεν καταμπαίνει στις πόλεις και τώρα έχουν κλειδώσει όλες τις πόλεις τις μεγάλες και Βαρκελόνη και Λονδίνο και Βερολίνο και δεν μπορείς να μπεις με τα diesel. Και τώρα σου λέει το πήρες, κάτσε 5. Πάνω, κράτα το τώρα. Και βέβαια αυτό και τις παλιές βενζίνες δεν βάζεις πια εδώ και όσο πηγαίνει δεν προχωράει. Κάποια στιγμή θα γίνει και το Euro 6 και το Euro 7 δεν θα βάζουμε. Όσο περνάνε τα χρόνια. Και στο τέλος σου λέει μόνο ηλεκτρικά στο κέντρο της πόλης. Αυτό και είναι, θα σας μπρόξουνε. Ναι. Να σας πρόξω στο ηλεκτρικό. Λες και σώσαμε, ας πούμε, την όλη φάση τώρα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Βοηθάει βέβαια η αλήθεια να πούμε στους ρήπους. Τι είναι, με περάσεις. Υποτίθεται φτάσαμε. Υποτίθεται φτάσαμε. Και εδώ μπορείς να σταματήσεις. Δεν το έχει πάρει. Πού το ξέρεις. Έχει γραμμές κάτω. Έχει γραμμές, ρε. Αλήθεια, αυτό είναι παρκή. Άρα δεξιά-αριστερά σε αφήνει να παρκαρείς. Σόπα, ρε φίλε. Με τις είδα. Άρα σε αφήνει να παρκάρεις δεξιά-αριστερά. Μπράβο. Με τον νόμο, όχι στην Ελλάδα που παντού έχει ταμπέλα, δεν παρκάρεις, αλλά παρκάρεις. Και μόλις έκλεισε το δρόμο και τον έχεις κάνει στενό, τώρα και το έχεις γαμίσει εδώ πέρα. Μπράβο. Αφού είναι πάρκινγκ, αυτό είναι. Εγώ μαζί σου, με τον νόμο. Και μας ψάχνουνε. Με θερμικές. Λοιπόν, φίλος Γιώργος, καλώς σε βρήκαμε.
Πάμε μια βολτούλα να δούμε έτσι λίγο κάποια αξιοθέατα και θα πάμε να πάρουμε καφεδάκι, φρεντάκι, ό,τι γουστάρετε. Ποια περιοχή είμαστε? Εδώ η περιοχή λέγεται Acton, ναι, το οποίο είναι δυτικό Λονδίνο. Και είμαστε ζώνη Β. Ζώνη 3. Ζώνη 3 είμαστε. Αλλά θα πάμε κέντρο, ναι, ζώνη 1. Θα παίζει ένα φυσάκι να μην ακούγεται, θα το δούμε μέσα, εντάξει. Έχεις μετρήσει ποτέ? Όχι. Θα λέγει στους ουρανοξύστες. Κοιτάς πάνω και σκιάζει το ουρανός. Σε λίγο θα φτάσουμε σε κάποια κτίρια που είναι 23 όροφα. Αυτό και αυτό μπόλικα έχει πίσω. Ξέρω και πίσω, φαίνεται. Και αυτό είναι κοντό. Απλά έχει λίγο κοντό. Ένα ταϊπάρ. Λίγο, πού το? Εκεί. Πού? Αριστερά. Αριστερά, πού? Δεν βλέπω κάτι. Είναι λίγο κοντράστ γιατί έχει αυτά τα κλασικά τα αγγλικά τα σπιτάκια, τα μικρά, τα ωραία. Και ξανακιά κοιτάζει ξέκι και ξαναροξίζει μέχρι πάρω. Όλα είναι νεόδμητα. Αυτά όλα. Τα περισσότερα, όχι τα σπιτάκια. Με φαίνονται, ναι, γιατί χτίζονται τώρα. Από πίσω χτίζονταν τα δύο. Εδώ, γεράνες, δυτικό Λονδίνο, λόγω του ότι είναι, ναι, μεν είναι ζώνη 2 και 3, μοιράζεται. Δεν είχαν. Ήταν εκτός κέντρου, οπότε δεν ψαχνόντουσαν ο άλλος να πάει, να μείνει σε πολυκατοικία. Ναι, είχαν τα περισσότερα ένα σπίτια. Ναι. Εκεί δηλαδή που δουλεύω, ας πούμε, είναι το μοναδικό δεκαόροφο κτίριο το οποίο το κάνουμε ανακαίνιση. Δεν είναι καν καινούριο κτίσμα. Δεν ξέρω αν μπορούν να βγάλουν άδειες για καινούρια, ας πούμε, τέτοια, αλλά... Και είναι δεκαόροφο και έχεις... Ροξιόντας πιτάκια, το έχω συμπαθήσει πάρα πολύ τα αγγλικά εδώ, τα κλασικά, που είναι όλα, και εκεί που είμαστε τώρα εμείς στα άλλα τα περιφερειακά, τα χωριά, ας πούμε, είναι έτσι τέτοια σπίτια όλα. Ας πούμε αυτά εδώ τα δύο τα κτίρια δεξιά, ναι, το μπροστά είναι 21 ορόφους, ναι, και το πίσω είναι 23. Μάλιστα. Εδώ πίσω από τα δέντρα. Ναι. Αυτά είναι που κάνετε εσείς, όχι? Όχι, είναι παλιά αυτά. Αυτά που, εκεί που δουλεύω εγώ είναι γύρω στα 7-8 λεπτά από εδώ. Okay. Αυτά είναι παλιά? Αυτά είναι, ναι, είναι περίπου 30 ετία. Α, είναι. Άρα ήταν τα μόνα, ναι, που γίνανε τότε. Σαν εργατικές κατοικίες αυτά. Ένα, δύο. Πρώτης Αλέξης, ναι. Ναι. Βουλγάρια. Αυτό. Τέτοια έχει όμως η Βουλγαρία, αλήθεια είναι. Όταν τα πρωτοείδα αυτό το πράγμα θυμήθηκα. Και Βουλγαρία, να σου πω την αλήθεια, ναι, τα χρώματα είναι ακριβώς λες και είσαι στο Πετρίτσι της Βουλγαρίας. Ναι, ναι, άμπραβο, άμπραβο, είναι κάτι τέτοια. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Και μετά έχεις όλα τα κλασικά αυτά τα... και κάποιες εκκλησίες κλασικά πετρόχτιστες. A few moments later. Μια που είμαστε εδώ πέρα, βλέπουμε κάποια σπιτάκια, αυτά μου αρέσουν. Το οποίο κάνει 1.700 λίρες τη βδομάδα. 1.700. Α, αυτό είναι πώληση. Και αυτό είναι 5,5 εκατομμύρια. Από εδώ είναι για πώληση, ναι, και από εκεί έχουμε αυτά που είναι τα οποία νοικιάζονται. 923 λίρες την εβδομάδα, αυτό το ωραίο το σπιτάκι. Δηλαδή 4 χιλιάρικα το μήνα, 10.000 το μήνα το μεγάλο σπιτάκι. 3.000 το μήνα, αυτό το περνάνε τα, είναι ωραίο, αυτό είναι ωραίο. 7.000 το μήνα. Και πού είναι όλα στην περιοχή εδώ? Τα περισσότερα είναι W4, αυτά που λέει. Είναι ακριβώς η διπλανή περιοχή, η οποία είναι σαν ένα level, ας πούμε, πιο πάνω. Και ναι, τιμές για να αγοράσουμε, γιατί εμείς είμαστε, δεν είμαστε φτωχαδάκια τώρα, εργοτέλ θα αγοράσουμε ένα... Τώρα, για να δεις τη διαφορά, ας πούμε, ναι, το W3 είναι εδώ η περιοχή που μένω εγώ, το οποίο είναι το Acton, ωραία. Okay. Πας στο 1.700, όταν, ναι, πας στο W5, ας πούμε, ναι, πας στα 5,5 εκατομμύρια. Α, ναι, 1.700 εδώ 5,5. Με περιοχή, ας πούμε, παίρνουμε... W3, με ένα εκατομμυριάκι, παιδιά, παίρνετε ένα σπιτάκι εδώ. Ναι, ας πούμε, αυτό τώρα εδώ πωλείται 899 χιλιάρικα. Τζαμπαντάν, έχει τζάμπα πάρκινγκ, πράγμα. Τζάμπα εδώ. Και εδώ, εδώ W4. Αυτό έχει και κλειστό πάρκινγκ. Αυτό είναι παραδοσιακό, έτσι, μ' αρέσει. Έχει και κερίθρα μέλη, η ουρινή μέλισσα. Η ουρινή μέλισσα, σκουλίκια. Λοιπόν, κράτα λίγο German Doner Kebab. Αυτό πώς γίνεται, γερμανικό kebab. Είναι αλυσίδα. Κοίτα, ο Γερμανός άμα... πήρε το kebab το τέτοιο και έκανε... Παιδιά, νομίζω ότι είναι Τούρκοι οι οποίοι ξεκινήσανε από Γερμανία. Νομίζω, έτσι, φυσικά... Δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο να πεις ότι έτσι είναι, αλλά νομίζω ότι στην Κρήξη βλάχτε πάμε εμείς. Είναι Τούρκοι, ας πούμε, οι οποίοι εδώ είμαστε εμείς. Ωραία, εδώ πάμε εμείς. Στους Έλληνες θα πάμε εμείς. Έχουμε δοκιμάσει όλα τα σουβλατζίδια. Καλά, επειδή δεν είμαστε κερατιστές, πάμε οπουδήποτε. Βέβαια, αλλά το μόνο που δοκιμάζουμε, πλάκα πλάκα, είναι ήρθαμε εδώ και τρώμε γύρω πάλι και σουβλάκια. Λοιπόν, πάμε.
κοίτα, όπου και να βάλεις για London Eye, είναι, αυτό είναι το κομμάτι που θα σε βγάλει. Λοιπόν, London Eye, μάγκες, μπροστά μας. Τώρα εδώ πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, με τόσες μηχανές, μάλλον υπάρχει κάποιο meeting με μηχανές. Με μηχανές. Ναι. Πετύχαμε και το meetup με τις μηχανές. Πού είναι ο φίλος, ο Στούφης, που του αρέσουν μηχανές. Ναι, εδώ κάτι γίνεται με τις μηχανές, παιδιά. Αχα. Λοιπόν, είμαστε κάτω από το London Eye, το βλέπετε. Αριστερά ένα διέξοδο, δεξιά μονοπάει. Live μόνο στο Λονδίνο αυτά, μόνο στο Λονδίνο αυτά. Να το, Lucky Strike. Και είναι και ντυμένη σαν καλικάτζαρη, αυτός έχει και μαλλιά. Μόνο το Ρε Γκαράζ τέτοια live ανταπόκριση. Κυριακή, τελευταία μέρα, τελευταία στιγμή, κλασική, Έλληνες, Δευτέρα, ναι. Το έβγαλα αυτό, αυτό λογικά. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάρε και το ηλεκτρικό. Δεν κάνει αυτό το ηλεκτρικό σου. Πώς δεν κάνει, αφού μπαίνει. Είναι μικρό, ρε. Α, είναι ακόμη πιο μικρό, ναι, πιο μεγάλο. Ναι, ναι. Θα του βάλω εδώ ένα αντάπτορα. Προσπαθούμε να διαλύσουμε την κρεμαριέρα με τις δύο γέφυρες για να τα πάρουμε ξεχωριστά κομμάτια. Αν μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό εκεί. Δεν πήγε καλά. Αν μπορέσουμε να το βγάλουμε. Κάτσε να κάτσω και εγώ κόντρα. Λοιπόν, κλείνω για να κάτσω κόντρα. Δεν πατήσω την κρεμαριά. Εντάξει. Μα φαίνονται και καλές, δεν είναι σκουριασμένες. Βγήκε, βγήκε. Με το χέρι θα βγήκε. Λοιπόν, για να βγάλουμε, να τα διαλύσουμε και να τα πάρουμε αυτά κομμάτια. Γιατί μετά αυτό πώς θα φέρω στην Ελλάδα. Τουλάχιστον θα πάρω μια κρεμαριέρα δεύτερη. Α, ναι. Και από εκεί το ίδιο. Αυτά είναι για drift όλο την ταβαντούρη. Το άκρο μια αξία έχει. Σιβίδαβα. Μαλάκα που έχει μπλειοφόρος. Λοιπόν, βγήκε το ένα. Θα βγει και άλλη ασφαλέτερα από εκεί. Κάτσε λίγο ακόμα να σηκώσει από εδώ. Όχι, όχι, θα βγει ρε. Άμα μπει αυτό, μετά δεν έχει ανάγκη. Θα να το. Τελείωσε. Τώρα, καλή νύχτα σας. Βρε, θα βγεις, εκεί δεν θα μείνεις. Του κατσαβίδι. Ναι, κατσαβιδιάστηκα. Καλά πίπτω. Ναι, ρε, δεν πήγατε. Λοιπόν, ωραία, τώρα με το κουμπί θα βγει και θα βάλουμε όλα πίσω. Λοιπόν. Φώτιση. Μιλάει, απλώνει ρούχα. Έτοιμο το κοκορέτσα, θα βάλουμε πάνω. Ναι, λοιπόν, κοκορετσάκι. Κοκορετσάκι έτοιμο. Και το ένα άκρο αυτό. Λογικά θα χωρίσει προφαγκάζ αυτά. Θα δούμε. Και το άλλο άκρο εκεί. Το άλλο άκρο από εδώ. Αυτά είναι για τρίψε το μαξί όλα. Αυτά, άμα καθαριστούν, τριφτούν και γίνουν σωστά. Που απολυθούν ή άμα ποτέ μου την καβλώσει την κυρίω σε drift. Αλλά και μόνο που εγώ το άκρο εδώ. Αλλά είναι σημαντικό με το ψαλίδι. Μαζί με το ψαλίδι πάει, βλέπει. Είναι όλο μαζί, όλο. Ναι. Είναι κάτι. Τώρα ζάντε, παιδιά. Έχουμε μία. Δύο τέτοιε Nissan και μία που φοράει το αμάξι. Τρει. Έχουμε τέσσερι αυτέ, οι μόνε που είναι τετράδα. Και έχουμε και κάτω-κάτω. Ένα μία έχει εδώ και μία στο αμάξι που είναι αυτέ οι κάτι ωραίες. Βάλω παπούτσια να κουβαλήσω. Ναι, ναι, έλα εδώ τώρα, βάλω παπούτσια και έλα εδώ πέρα, drifter. Τι να πάρω τώρα από ζάντες.
Γιατί και ξέρω εγώ, και αυτές άμα είναι καλές, αν μπορώ να δω τη μάρκα ή να έχουν κάποια αξία και ελαφριές θα τις πάρω. Να βάλουμε αυτές δηλαδή, που είναι τετράδα τουλάχιστον. Αλλιώς τώρα και η Nissan έχουν μια αλφα αξία οι original. Θα δούμε τι τιμές έχουν. Nissan έχει τρεις όμως. Ναι. Όλες έχω και άλλες είναι δύο. Και μία. Έχεις. Τρεις Nissan. Τρία ζευγάρια. Τρεις τέτοιες. Δύο από τις κάτω τις άλλες. Μία μόνη της. Τρία ζευγάρια. Μια τριάδα, μια τετράδα. Και μία μόνη της. Όχι, έξι. Ναι. Ναι, καλά το είπα. Ό,τι να είναι. Θα κόψουνε. Θα κόψουνε χιλιόμετρο μέσα στον προπαγκάντα παντού παντού. Όχι πολύ, εντάξει, είναι βαριά. Θα το ξεχυλώσουν τρεις πόντους. Είναι βαριά, θα κάτσουνε. Είναι βαριά η πούπα. Είναι βαριά. Η πού. Η τσολιά. Μελάκι. Θα να τρικάρε, μα τι δουλειά έχω εγώ με αυτά. Εγώ στην Αγγλία ζω. Πρόσεχε, πρόσεχε τα σωληνάκια. Πρόσεχε τα σωληνάκια. Άστο έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν μπαίνει το ψυγείο εκεί για να φαγωθεί. Το βάλουμε στα πίσω καθίσματα. Μπα! Το ψυγείο είναι από τα καλύτερα, βάλ το πίσω. Τι πουνό, το κοροϊδεύει. Όχι, είναι καλό είναι. Το κοροϊδεύει επειδή έχουν κάνει τις τρούπες. Οι τρούπες είναι χειρουργικά κατασκευασμένες. Κάτσε ρε, καλά ρε, ανοίξε το προπαγκάζ χωρίς να βγάλετε συναγερμό. Καλά που δεν σφίριξε. Ωραία, ξέχει πρωί πρωί έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γυρνάει σπίτι του τώρα και είναι χαρούμενος. Πάει στη σπίτι. Φίλε, κλάψκα. Όχι, φίλε, εγώ δεν θέλω να κάτσω. Α, είναι τα εργαλεία μου, εσά. Είναι το πούλο. Το πούλο, τα εργαλεία, εντάξει, αυτά σάπια. Ορίστε. Πού δεν τα έχετε κάνει το πούλο. Το τέτοιο είναι εκεί πέρα μέσα. Το τέτοιο μου λες για το τέτοιο στις Αλέξη, το φανάρι, πού να το βάλω πίσω. Βάλω το κάτω, κάπου πίσω, μπρος. Είναι οδηγού πάτωμα, ξέρω. Λες αυτό. Συνοδηγούς στην Ευρώπη, στην Αγγλία. Τον Ευρωπαίο συνοδηγό στην Αγγλία. Να βάλω πρώτα αυτές. Όχι, αυτό πρώτο. Βάλω αυτό εδώ, μέσα εκεί πίσω. Πού λιώσει. Πήγε λίγο. Πάνε σε λίγο, ένα δευτερολεπτό. Όρθιο. Όρθιο. Όρθια με. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Πλαστικά. Τα βαρά βαράει τα πλαστικά, μαλάκα. Γιατί με λες πούλιος. Πούλος, εντάξει. Μας τώρα, ένα όνομα μια ιστορία. Γιατί το γάλα, ρε. Ένα όνομα μια ιστορία. Πούλο. Λοιπόν, κάτσε να βάλω. Εδώ στο κάδισμα κάτι κάτω γιατί θα το φάει. Ναι, αυτό θα πρέπει να βάλουμε κάτι από κάτω. Δεν έχει ανοίξει το χτύπησε, ναι. Όχι, εκεί κάτω γιατί έχει μύτες και αυτά το σκί στο κάδισμα. Και στην άκρη. Πού ρε. Πού θες να βάλεις. Εκεί, από κάτω ένα χαρτόνι κάτι. Χαρτόνι τώρα, χαρτόνι. Και πίσω εκεί. Να βάλουμε ένα πατάκι. Ένα πατάκι. Ναι, ξέρω εγώ. Να λοιπόν, μισό λεπτάκι. Θα σηκώσουμε το αμάξι για να δούμε τι είναι κολλημένο. Γιατί το αμάξι δεν πάει πουθενά. Είναι κολλημένα τα μπροστά τα φρένα, κολλημένα τα πίσω τα φρένα. Κολλημένα όλα τα φρένα. Κολλημένα όλα τα φρένα. Περίμενε. Κρατήσω εγώ. Πού το πιάσατε. Θα το σμπρίξω. Το πιάσαμε. Εδώ σωλήνα. Έχει ένα σωληνάκι που κρέμεται, ναι. Σαν τσουνί. Θα πιάσουμε λίγο και με ένα ταράπα και ένα τα καλώδια που κρέμονται. Good morning. Ακούς, κάτω λίγο. I don't know if you're interested. Huh? I don't know if you're interested. But I've got a trolley jack in my shed if you... Είναι γρίλος με δρόδες μεγάλος. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πίσω. Αυτές γυρνάνε μπροστά. Και είναι και λογικό. Από το υδραυλικό έχει γίνει μαλακέτα, έχει κολλήσει το υδραυλικό. Να βρίσκει, να ξέρεις. Να σου πω, δεν πειράζει. Βρίσκει μέσα. Πού ρε. Λόγω φαρδού. Ναι, ρε. Δεν ακούς το λάστιχο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άρα, μια που είναι πάνω, τις αλλάξουμε αυτές. Να βάλουμε τις μαμά ή τις άλλες. Για να μην βρίσκουν κιόλας. Κάτσε εδώ που βρίσκουνε. Για να τσουλάκι ακόμα πιο άνετα, ρε φίλε. Από πίσω εκεί πέρα που. Στο ψαλίδι βρίσκει. Πώς τις βάλανε, μαλάκα αυτές. Τις μαμά θα βάλουμε. Πάμε, πάμε, πάμε το εργαλείο. Ναι, ωραία, έλα. Πού ωραία. Εδώ είναι το εργαλείο. Ωραία, τώρα τις βγάλουμε. Ας το κάτω. Θα βγάλουμε αυτές, θα βάλουμε τις μαμά που είναι μικρές. Για να γυρνάει μπροστά, να γλιστράει καλά και να δούμε. Πίσω μετά γιατί είναι κολλημένο τέτοιο. Τι κάνει η θέλη.
Ποιε θα βάλουμε, την τετράδα, αλλά θα βάλουμε μια που θα τις βγάλουμε. Ξέρω εγώ. Και εγώ έλεγα για την τετράδα, αλλά δεν ξέρω πώς είναι και αυτές φάρδιες. Δεν ξέρω πώς είναι και αυτές χάλια. Όχι, 7,5 άρες είναι εκείνες, 17 άρες είναι. Αυτές τι είναι. Αυτή είναι. 18 είναι αυτή. Κοίτα που δεν έχουμε μεγάλο. Είναι μεγάλο. Αυτό είναι πιο μεγάλο, μάστα. Το άλλο που έχεις ένα ακόμα έχεις κάπου μου δείξεις. Γελάσουμε τώρα. Για δες αυτό. Σίγουρα κάποιο αυτό κάνει. 17. Αυτό είναι. Έλα, δώσε πόνο. Απλά κράτα την λίγο κόντρα. Θα γυρίσει στον αέρα τώρα και θα γυρίσει. Δεν μπαίνει. Α, μπήκε. Μη φάσε γλάρο. Που τέτοια τύχη. Όπλησε. Σιγά μην γινόταν τίποτα εύκολα. Το δικό σου χρειάζεται εδώ. Μπαταρία έχει. Σε φόρτισε. Χωρίς μπαταρία είναι. Γι' αυτό δεν έχει δυνάμει. Όχι, σφήνωσε. Όχι, δεν σε φόρτισε. Δεν έχει μπαταρία. Σε φόρτισε. Αφού δείχνει εδώ μια γραμμή. Η γραμμή είναι... Εδώ πλάι δες λίγο. Αυτό φέρε έτοιμο ο Μιχαλάρας. Ναι. Λοιπόν, βγάλ το μπαταρία, το φορτίσουμε. Δεν προλαβαίνεις. Τι ώρα είναι. Είναι 10. Τι ώρα, θα φύγουμε 11, δεν είπαμε. Ναι. Αλλά 11 πρέπει να έχουμε φύγει. Εντάξει. 20 λεπτά να φορτίσει μπαταρία, φτάνει για αυτήν. Φέρουμε και τις τζάντες εδώ να είμαστε έτοιμοι. Πάντα δεν είναι. Και να δούμε πίσω τι γίνεται. Βάλε αυτό εκεί. Έχουν κολλήσει τα πίσω φρένα τώρα. Καλά πέφτει. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι... Δεν χωράς. Ένα είναι αυτό. Μίζον. Αυτό έχει κολλήσει. Δεν πάει ούτε μπρος ούτε πίσω. Αυτό κανονικά πρέπει να πηγαίνει και να... Ναι, κλακ, κλακ, κλακ. Και δεν έχει κάποιο κουμπί να πω ότι έχει ασφάλεια. Είναι ένα απλό πιστόνι. Έχει κολλήσει το πιστόνι μέσα, λογικά. Οπότε η μόνη λύση τώρα για να... Να σε ρωτήσω, άμα δούμε που πάνε αυτές τις σωλήνες μπροστά και τις χαλαρώσουμε από μπροστά για να μην κάνεις μέσα ζημιά με τα υγρά. Δεν θα κάνω τώρα, θα βάλω πανιά από κάτω και θα βγάλω το υγρό, θα βάλω κατευθείαν στο ποτηράκι. Εσύ, να δούμε μπροστά που πηγαίνουν. Δεν πάνε μπροστά, πίσω από πίσω. Λογικά φεύγει κατευθείαν κάτω για τις πίσω γραμμές. Για τις πίσω μόνο είναι αυτές. Έρχεται από μπροστά. Α, έρχεται ο κατανεμητής, ναι, του δίνει υγρά. Και αυτό πιέζει πίσω. Άμα βγάλουμε τον κατανεμητή. Ποιο είναι το μέσα, ποιο είναι το έξω. Μετά δεν θα έχεις καθόλου φρένα, ρε φίλε. Και όταν θα κατέβει από την άμαξα. Λογικά έτσι πως είναι το πιστόνι. Παίρνει υγρά από εδώ και τα σπρώχνει από εδώ. Αυτή είναι η έξοδος. Αυτό το χειρόφρενο είναι μπροστά. Για να τραβήξεις χειρόφρενο με αυτό, κάνεις μπροστά. Όχι, έτσι. Να κάνω. Μπροστά είναι. Ναι. Άρα από εδώ βγάζει. Γιατί πίσω βλέπεις έχει κόντρα, έχει την κόντρα. Αυτή η κόντρα εκεί τι είναι, ρε σημαστορά. Ποια κόντρα. Η κόντρα εκεί. Πίσω από το παξιμάδι. Τέρμα πίσω στη βίδα. Εδώ. Ναι. Α, τίποτα. Τίποτα. Είναι που θα το φέρεις... Ναι. Τίποτα, για το σφίξ να μην χαλαρώσει. Ναι, μπροστά δεν κάνουμε χειρόφωνο. Κάνει τάκ, τάκ, ε. Δεν είναι σιριακό. Το τραβάει. Αυτό είναι σιριακό. Αυτό είναι σιριακό που λες. Είναι... Έτσι. Εγώ νομίζω το τραβάει. Γκάπ. Ναι, αλλά... Εντάξει, μπορεί αυτό να είναι άλλο. Όχι, μπορεί να εξηγήσει. Εγώ δεν έχω πάνω το βιδόσο να το φέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει πάντως, δεν το βλέπω να κάνει κίνηση. Την κίνηση που θα έπρεπε να κάνει δεν την κάνει, όχι. Ναι, θα έπρεπε η μπρος πίσω να πηγαίνει αυτό. Μαξί με τόσο τρίγο βλέπω προς τα πίσω λογικά, ρε φίλε, εκεί που τρέχεις κάνεις κάπου. Ναι, και εγώ έτσι ξέρω, το πιστονάκι μέσα. Δεν βολεύει την ώρα που οδηγάς, θα κάνεις μπροστά, πρέπει να τραβάς. Τέλος πάντων, φέρε το κλειδάκι. Τι θέλουμε. Δεκαράκι. Οχτώ. Όχι ως πρώτο. Δεκά. Κάτσε να δούμε, έχουμε κλειδάκι. Α, κάτι έχουμε. Αυτό πρέπει να είναι 11. Ναι. Σωστός. Το είναι. Πάρε το ποτήρι. Ποτήρι. Πάρε και το χαρτί. Χαρτί. Ξεδίληξε το, ξεδίληξε το. Ναι, όσο θέλεις πάρει. Πάρε το όλο, ξεδίληξε το όλο, Άλεξη. Θα στο χρεώσω μετά, στο φεύγω. Στο γενικό λογαριασμό. Στο γενικό, ναι, μπράβο. Τι σιγάρα, μα ένα πεντάρικο κάνεις, σιγά τα λεφτά. Τι λύστε, ρε μαλάκες εδώ. 50 λίρες ή ευρώ.
50, ό,τι θέλετε βάλτε. Εντάξει. Πού το βάλω εδώ, στο κάθισμα. Σε ποιο κάθισμα? Εκεί που πιάνεις τον πέταξες. Εκεί που κάθισε μήπως, από την άλλη μέσα. Εκεί στον κόλο σου, ρε. Όχι, στο δίπλα κάθισμα τον πέταξες νομίζω. Όχι, το χαρτί πέταξε. Εδώ που κάθισε. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα, χάσαμε το κλειδί. Τελικά από ποιον να βγάλω τώρα. Σου βάζω αυτό εδώ. Ξέρω εγώ. Εδώ είναι μεγαλύτερο. Τον έχει μεγαλύτερο αυτό. Αυτό είναι αυτό μεγαλύτερο. Στον 12. Φέρω 12. Αυτός νομίζω ότι έχουν βασιλογές εδώ. Μας πέρας εδώ μηχανικούς. Μας τώρα. Δεν έχεις 12. Ατύχησες. Καλά πάει αυτό. Θέλεις το γαλλικό? Όχι, όχι, θα φάμε τα πάσα με τίποτα. Ξέχνα το. Ναι. Λοιπόν, εκεί, Αλέξη, πάμε σιγά σιγά. Όπα, άσε να βγάζει. Είχε πίεση μέσα, είχε πίεση. Ναι, γι' αυτό πέταξε. Κάτσε να δούμε μπας και άμα τη χαλαρώσουμε την πίεση. Σαν να κάνουμε εξαέρωση. Ναι. Βάλε και άλλο χαρτί, ρε φίλε. Έχεις άλλο χαρτί? Όχι. Βάλε από πάνω, Αλέξη, κάτι. Ναι, μπράβο, αγκάλιασέ το, αγκάλιασέ το. Κάντο μια γκαλίτσα. Δείξ' του λίγο στοργή. Τώρα πριν φύγεις. Πάλι σκουπίδια κάνει. Ευχαριστώ, αδερφουλή. Ευχαριστώ, ρε, ψυχούλα. Το 12 πρέπει να ανοίξουν, παιδιά, όμως. Αυτό που τελείωσε, ε. Είναι αυτό που παίρνει. Ωραία. Το 12 θέλει. Ναι, ρε, το παίρνει. Ωραία, κάτσε να δούμε. 12. Με το γαλλικό τώρα δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δεν έχω άλλα γερμανοπολίγωνα. Φέρω το γαλλικό με το γαλλικό. Βέρε μου αυτό. Άκου, το θες για να σφίξεις. Μετά. Απλά δεν πρέπει να τραβηχθεί λογικά ποτέ αυτό ξανά. Πρέπει μόνο με το καλύτερο. Γράψει πάνω ένα χαρτί και γράψει τζιζ. Σαν το γιο σου. Κακό. Να σου πω, και άμα το πάει να τραβήξει ο μαλάκας με την άμαξα. Θα το βάλουμε καρτέλα, όντως θα το βάλεις καρτέλα. Don't touch. Do not touch. Μπράβο. Α, φεύγει, είναι χωστίβι, τα βλέπεις, είναι χωστίβι. Αλέξη, θα σου πετάξει. Τα μάτια σου μακριά. Θα σε κάνει αγκαλίτσα τώρα. Δακρύζει. Δακρύζει. Δακρύζημένα τα χείλη. Τα μάτια σου. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Δεν το έχω το ζουμ. Και δύο εκτονούς. Θυμάστε τι είχε πάθει με το σεξ? Ναι. Θα το βγάζανε τις μπάλες. Τις μπάλες. Δεν κάνει, δεν βγάζει. Βγάζει δακρύζει μόνο, Αλέξη, άρα δεν έχει ούτε αυτοπίεση. Είσαι και χρωστά, δεν ξέρω πώς είναι χρωστά. Να δοκιμάσουμε λίγο να το σπρώξουμε τώρα. Για πάρ' τα πόδια σου μέσα όπως είσαι, μην κουνηθείς, μην κουνηθείς. Όχι, μην σπρώξεις, αφού είναι σηκωμένο. Στο γάτζο είναι, στο γάτζο. Α, ναι. Γάτα ήμου, πουστη. Ή κατεβάζουμε γρίλο, αλλά μετά δεν μπορούμε να βάλω στα λάστιχα. Ή μπορεί να κατεβάσουμε σε κόσμο τη μία πίσω τώρα, για να μην σπρώχνουμε πίσω. Να μην πάμε να δώσουμε πίσω. Τουλάχιστον αυτές μπορεί να είναι καργαρισμένες, αλλά γυρίζουν μπροστά. Ρε, όταν το φέραμε δεν κουνιόντουσαν. Ναι, ναι. Ούτε μπροστά. Ναι, γιατί είναι κολλημένα πίσω και νομίζατε ότι είναι ολοκολλημένα. Όχι, ρε, το σηκώσαμε για να το μεταφέρουμε. Είναι και αυτές συνωμένες με το λάστιχο. Όχι, δεν ήταν καν έτσι. Δεν γυρνάγανε, Αλέξη. Βάλαμε αυτό. Έτσι ώστε μπας και στρίψεις. Ξέρεις τι παίζει, ε. Μπορεί αν κάθονται να έχει κάμπερ και να πέφτουν ακόμη πιο μέσα και να βρίσκουν. Ωραία. Μέσα στο αμορτισέρ. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε τώρα με το δυναμόκλειδο. Έχουμε δυναμόκλειδο. Ναι, εδώ μεγάλο. Μανέλα το κάνουμε. Άμα έχουμε μανέλα, φέρτε τόση ώρα. Τι. Πιο χειροδύναμο ποιο είναι? Εσύ. Τα κιλά τα έχει ο. Τα κιλά, εσύ τα έχεις. Έλα. Ροπόκλειδος. Full torque. Full torque. Μπαίνει στο καρυδάκι εκεί. Να το κάνω για να πιάσει το να μην γυρίσει.
Ναι, ναι, ξέρουμε ένα ανεμόκλειο εδώ, θα το κάνουμε ζημιά. Θα πούμε. Ναι, πρέπει να κάτσει κάτω, Μάξι. Θα μίλω στο να κάτσει κάτω. Ρίξτε λίγο. Προσχύει το φτερό, Φάμε το φτερό. Και είναι φτερό. Α, τσουλάει. Τσουλήσε, ναι. Πάρε λίγο το, πάρε το τζακ. Γρίλο. Ναι ρε φίλε. Μην ξανατραβήξουμε το τέτοιο μας. Ο ανιψιός σου μάλλον κατά λάθος, το παιδί καθώς έκανε τα χειρόφρενα στο τέλος. Μην έκανε μαλακία με το... Μπερδεύτηκε ή δοκίμασε. Κι εγώ θα δοκιμάσω. Στην κάβλα του. Ναι, κι εγώ το έκανα. Κι εγώ το έκανα, ναι, πού να ξέραμε. Το έχεις καρκαρί. Όχι, θα το σφίξουμε. Ας το έτσι. Το καρκαρί, ας το όπως είναι. Ναι, μην αρχίσει να χάνει γιατί λέω ποτίζει. Και τώρα επέταξε υγρά. Εντάξει, όσο θα περπατάει θα βγάζει αυτό. Ή αν πατήσουν φρένο. Θα σου πω κάτι, Αλέξη, σφίξ το. Και θα βάλω εγώ ένα χαρτί να λέει do not touch. Ναι. Όχι, βάλω ένα χαρτί που να λέει. Θα το πατάς, θα σου στείλω εγώ ένα μικρό ραδιοφωνάκι. Θα το πατάς, θα λέει touch me, touch me. I wanna feel your body. Πρώτη φορά που κάνει δούλευε τελευταία στιγμή στο Ρέγκαρα. Ναι, ρε φίλε, είδες. Βασικά πάντα όλα έτσι δουλεύουν, τελευταία στιγμή. Κάτι ζάντε να τι αλλάξουμε. Όχι. Πού σου λέω, τι γλιτώσαμε. Κι εγώ έτσι είπα, αλλά. Αλέξη, δεν σήκω το. Σήκω το πάλι. Τι να σηκώσω. Σήκω στα μάξι πάλι, βάλε το τζάκ από κάτω. Ναι, καλά, δε. Άστο εκεί πέρα τότε και. Ωραία, πάλι παίζουν μπάλα αυτοί εκεί πέρα. Τώρα είναι σχολείο, είναι ακαδημία. Α, ναι, ακαδημή. Έλα, ωραίος. Ωραίος ο Φεδόν. Μπράβο, Φεδόν. Ωραίος ο Φεδόν. Αμάν το φτερό, αμάν. Μην τη βγάζεις τελείως. Πρέπει να λύσουμε και τις άλλες λίγο για να τις βγάλουμε με ό,τι το σηκώσουμε, ρε. Α, καλά θα πάει. Κολλήστε. Ορίστε. Κούμπο στο δυναμόκλειδο και ή έλα κράτα Αλέξη. Γύρισε αυτή. Ναι ρε. Α, εύκολο πράγμα. Το ροπόκλειδο έκανε. Πούλος φίλε. Δεν μου λες όταν ευρεάζεις με κάτι που προσπαθεί να το φτιάξει, του λες πάρ' τον μπούλο ρε. Πάρ' τον μπούλο ρε μου να πάνε. Έτσι. Όταν το καταφέρεις. Έχει και εσοχή για το σφυράκι φίλε. Ναι. Ο Μάξης είναι σοβαρό. Ακόμα δεν βγήκε, το βλέπω ότι βγήκε, τράβα το. Όχι. Λοιπόν. Πέταξε ένα καλό όνομα για το αμάξι, μια που το Albert είναι αγγλικό, Αλβέρτος. Ναι. Θα το βγάλουμε Αλμπέρτο. Αλβέρτο. Από τον Αλμπέρτο. Φίλε μας Αλμπέρτο, λέμε να το βγάλουμε Αλμπέρτο το αμάξι, μια που είναι δραστηριάδικο και. Ναι, αλλά πες πώς μας ήρθε, γιατί είδαμε μπροστά το. Quick. Πώς λέγεται αυτό, το σηκώνεις. Ναι, έχει... Που έχει βάση εδώ κάτω για τα drift. Για quick drift. Άρα πήρε και όνομα. Μάλλον, δεν ξέρω, θα το δούμε. Αχα. Μια ιδέα είπαμε. Πείτε, αποκατογράψτε γνώμη. Ο Αλμπέρτος Star 33. Ο Νινός είναι ο στρατάρας, θα πρέπει και αυτός να πει όνομα. Έτσι λέει, είμαι ο Νινός. Ορίστε παρακαλώ. Να πούμε ότι η Ζάντα από εκεί, η άλλη, ήταν... Μα ξέρετε, είναι μόμο η Ζάντα, Ναι, έχουμε. Πάλι μας τη βάλουμε σε κανένα πούντο, λέω. Λοιπόν, ξέρεις τι θα γίνει. Θα τις βάλεις λίγο πίσω τις Ζάντες. Και θα δω μπας και κατεβαίνει κανένας καμιά Ελλάδα έστω για αμάξι, μία θα τις κατεβάσουνε. Μία ζάντο καθένας. Δεν θα κατεβούν καλοκαίρι. Μία ζάντο καθένας λέει. Θα πετάξεις 4 στα σκουπίδια. Θα πετάξεις 4 άλλες στα σκουπίδια ή θα τις κάνουμε δώρα της πουλής, είναι τετράδα. Ναι, την άρα. Ωραία, θα σας πάρει ο Μιχάλης. Μπορεί να τις βάλει και στο φόντα, δεν χωράει. Επειδή βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, μπράβο. Και ήρθε στην ώρα του. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Μπράβο, ρε Μιχάλη, χωρίς εσένα. Κοίτα, εδώ στα εργαλεία. Ναι, ισχύει, οπότε εντάξει. Είχαμε πάρει τα αυτά μας. Τώρα θα τις κοιτάγαμε. Θα έλεγες... Παπάκια μας. Ωραία, θα τα αλλάζαμε τις άντες. Έτσι τα λέγαμε τώρα. Οπότε εντάξει. Θα πάρουμε Μιχάλη στις 4 να φύγουνε. Ναι. Το θέμα είναι ότι τσουλάει, αυτό είναι καλό. Και τις υπόλοιπες. Δεν έχουμε ούτε τριάδα καν. Όλες οι άντες. Δύο. Τις άλλες ήδη σε έκανε. Ναι, οι υπόλοιπες όμως που άλλαζε που είναι. Τι έκλεψε. Μάλλον σε κανένα. Τις άφησε εκεί που τις πήρε. Όχι, σε κανένα άλλο αμάξι. Πήγαινε και τις έλεγε θέλω δύο. Μας τρελάνετε. Γάτος είσαι. Γάτος. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Έλα μέσα στα φανέλα. Απ' την άλλη ήταν λιμένη. Δεν τις έβγαλα όλες. Έκανε που έχει που δεν λέει γιατί εγώ είμαι χοντρός. Εδώ έχουμε.
Έλα, το υδραυλικό, το ηλεκτρικό θα πάει αρκετή δύναμη τώρα. Πάμε να τις βάλουμε με εκείνο. Μία, δύο, τρεις. Δεν γίνεται. Τέσσερις. Ναι, αυτό είναι. Οπα, λάσκαρ. Λασκάρσε. Απ' την άλλη ήταν όλοι λάσκαρ. Η ζάντα. Δεν ήταν σπιμένη τίποτα. Ευθεία σημείς βάλαμε. Τι τραγούδι. Ένα έπεσε. Ναι. Οι άλλες που είναι. Πού είναι. Μπροστά σου. Ένα είναι εκεί. Αυτό θέλουμε. Ναι, και εδώ είναι. Ανάτα, όλα εδώ είναι. Α, οι δίσκοι χαραχτεί. Τις κρατά. Φίλε, οι δίσκοι είναι ιαπωνικοί κούτι. Βάλε ένα κατσαβίδι να ανοίξει το καπάκι. Α, ναι. Ή βάρε το από μένα. Όχι, ρε, από μέσα βάρε. Γιατί. Βάρε το από μέσα. Α. Να το ρε, να το ρε. Όντως. Άμα ξέρει ο άνθρωπος. Τώρα, καλά στα καπάκια τώρα, έτσι. Δεν μιλάς καλά. Τελευταία στιγμή, πρέπει να φύγουμε σε μισή ώρα. Put it. Ένα. Έλα, μαστροφώτη, έλα. Mastermind. Το έχει μοίρα μου να ασχολούμαι με ζάντες, ρε φίλε. Γιατί τι άλλο έφτιαξε από ζάντες. Τι άλλο έφτιαξα από ζάντες. Ό,τι σου πει. Ποιο. Το CX. Τη μισά να μου δει. Εδώ πέρα ασχολούμαι μόνο με ζάντες και λάστιχα που έχω έρθει. Α, ναι. Εντάξει. Φέρε. Έλα. Εντάξει. Κάτι δεν βγήκε στον δρόμο, θέλει και πολύ. Ίσα, δώσε κύριε. Ίσα να τζουλήσει. Μα θέλω να τζουλάει καλύτερα. Θα ρίξουμε λίγο WD-40 στα φρένα εκεί να γυρνάνε. Έλα μας τώρα. Τα καπάκια τα βάλουμε. Ναι, τι, δεν τα βάλεις. Βρες που μπαίνει. Αλέξη, είμαι καλός στο να βρίσκω τρύπες. Ναι, κάτι καταλάβαμε. Το καταλάβαμε όλοι. Βάρω μπουνιά, μπουνιά βάρω το, άστο τέτοιο κάτι και βάρω μπουνιά. Βάρω μπουνιά, όχι. Σαν να βαράς κόλλο. Εκεί. Είδες που ξέρει από χαστούκακι. Εντάξει. Στροπή. Στροπή. Είμαστε friendly, είμαστε friendly. Νιούτρα το κάνεις, παρακαλώ. Σατάνα. Έλα και την άλλη, τώρα που είμαστε ζεστοί. Θα κάνεις τώρα. Οι άλλες είναι λιμένες. Ναι. Απλά βάλε μόνο το καρυδάκι. Α, βάλε το έτσι. Δύο νησάν πίσω. Δύο νησάν πίσω. Και δίνανε στα λεφτά. Άσχετες μετά. Άσχετες, ζευγάρια. Ξέρεις εκεί που έχει το ασφαλές. Παιδιά από εκεί έχει κάτι μέσα ασφαλές, γιατί είναι μάλλον ασφαλές. Δεν ξέρω πώς θα το βγάλουμε στην Ελλάδα, φίλε. Του κόψουμε τροχό. Δείτε εδώ πέρα. Βγήκαν όλες οι άλλες. Αυτή εδώ πέρα είναι ασφαλείας. Να σου πω κάτι. Πίσω έχει κάτι κλειδιά. Και κάτι μπουλόνια, κάτι αηδίες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Μα έτσι πως έχει γυρίζει. Τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα να γυρίσει. Ναι. Φαγώθηκε. Έλα, κατέβαστε. Εντάξει. Εδώ σηκώθηκε. Μαλάκα, το μεταξύ πόσο άσχημα δείχνει με το στενό το λάστιχο. Ναι. Πόσο μέσα δείχνει, βλέπεις. Ναι, αλλά είναι στοκ. Εμένα έπεσε το κορέ. Λοιπόν, έτσι θα έρθει πάνω, κάτω. Και το μόνο που αφήσαμε πίσω είναι κάποιες ζάντες, οι οποίες ή θα μείνουν εδώ, ή αν κανένας κατέβει και έχει χώρο για μία ζάντα. Έτσι ως δύο είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν. Βασικά, καμία δεν. Μία είναι η Nissan, αυτή η original, μπας και. Ξέρετε, δεν έχουμε οπότε στα τέτοια μας. Θα ρίξουμε το κάζισμα πίσω τώρα του συνοδηγού. Κάνει και το κάζισμα. Και τη πόρτα και το κάζισμα λίγο να. Τη πόρτα σου έκανε. Έλα, βγάλε αυτά εδώ πέρα. Σφίξα τι είναι να κάνει. Άσφιξα. Άστα έτσι. Άστα έτσι εκεί, μπασκετ. Μου MP. Μια μου MP μα κυνηγάει παντού. Αυτό είναι καλά, ρε φίλε. Ναι. Ένα αντίστοιχο το κάνουμε στη μέση και τέλο. Ναι, ναι. Μεσάρνο σημείο. Θα έχουμε δέσει όλα ροτομή, προφυλακτήρες και αυτά. Κάνε την άλλη τι να κάνεις και τελειώσαμε. Την άλλη την έκανα την πόρτα, να κάνω το πίσω. Ωραία. Και να ρίξουμε, βάλουμε τις ροτομές και τελείωσε. Τις μικρές εδώ τιμή. Θυμήθηκα ότι έχετε δύο τρύπες εκεί πέρα. Γιατί να κάνετε τρύπες εκεί. Γιατί είναι πιμπότορο. Θέλω να κάνω ένα μπάλωμα με screen scratch. Ή θα πάω να δω πώς μπορούμε να κάνουμε ένα μπάλωμα αυτό. Άμα τη βγάλουμε για να πλύνουμε το πάτωμα, θα τη βγάλουμε για να καθαρίσουμε. Κιμ, όταν έρθει αμάξι θα βρεις αυτά μέσα, φιλέ. Ναι. Surprise. Μαξίμε έξω χωρίς χνούδι στο μικρόφωνο. Καλά θα και ψιλοφυσάει. Και αυτή είναι ευαίσθηση αυτό, κάνει. Δεν θα είναι για πολύ αυτή. Εντάξει. Οπα, μίλησε ο σκληρός. Λοιπόν, βάλε μέσα. Εντάξει, ρε παιδί, καλά είμαστε. Ναι, βάλουμε ρωτομές και τελειώνουμε. Πέτα και αυτά. Βάλε και αυτά. Ε.
αλλάζει τα πράγματα. Ναι, αεροτομές και φύγαμε. Μπράβο, μπράβο ρε αγόρια. Πάντα άξι, κάτσε. Βάλε. Μάση πώς. Μιλάς με το mastermind. Ελά, α, ναι, την βάλεις έτσι. Α, λάθος, ε. Πρόσεχε την οροφή. Είσαι ο mastermind. Πίσω το χειρόφωνο πέρα. Πίσω, πίσω το χειρόφωνο. Έχουμε και την μπό τώρα. Έτσι. Εντάξει, έτσι, ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Και μικρή. Τσάμπα, τέλος πάντων. Είναι κακό. Ναι, είναι άσχημα, εντάξει, αλλά τι να κάνω. Πρόσεχε, ξέστα με λέει. Κάτω αυτό εκεί, τελειώσαμε. Θα έχω να κουμπίσει τελειώνω. Εντάξει. It's okay, δες το και εσύ λίγο. Ναι, it's okay. Πέντε. Το τρίπι το έβαλα πίσω. Ποιο? Το stand από το καπό, το έχω βάλει εντάξει, πίσω. Εντάξει, εντάξει. Όλα είναι μέσα. Κάντε ένα check. Εντάξει, ναι, εντάξει. Πάμε να φύγουμε, άντε. Πάμε γιατί θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δουλεύει και το κανονικό χειρόφρονο. Άντε, σταύρωστο. Θα βρώνουμε, θα σε δούμε, δεν ξέρουμε πότε. Σε ένα μισή μήνα. Καλό Φλεβάρι. Έτσι. One month later. κανονικά. Γεια σου Νικόλα. Κάτσε να κλείσουμε την τελευταία πόρτα. Κάτσε κι εγώ μια, θα ευχαριστώ. Σαν τον Μπεμπέ. Σαν τον Μπεμπέ. Θα το βλέπεις στο μοντάζ και θα τρελαίνετε. Κάνε και λίγο έτσι. Σαν τις γκόμενες. Όχι. Ναι. Κράτα. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still